Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια που έζησαν τα μεσάνυχτα εν πλώ οι 875 επιβάτες του Ελευθέριος Βενιζέλος. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, το πλοίο επέστρεψε στον Πειραιά και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν ένας-ένας με ασφάλεια. Συγκεκριμένα, το πλοίο έδασε στο λιμάνι της Κρουαζιέρας, στην ακτή Ξαβερίου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει με προορισμό τα Χανιά της Κρήτης όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον γκαράζ του, ενώ έπλεε 8 ναυτικά μίλια ανοιχτά της νησίδας του Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά πιθανώς ξεκίνησε από φορτηγό και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς λειτουργήσαν τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης. Ο πλοίαρχος του επιβατηγού και οχηματαγωγού ενημέρωσε αμέσως για το συμβάν τον θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος έσπευσαν 9 πλωτά του λιμενικού σώματος, ρημουλκά, ένα φορτηγό και 3 επιβατηγά πλοία. Η πυροσβεστική υπηρεσία συνέδραμε επίσης με 2 πυροσβεστικά πλοιάρια και μία ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ. Όλοι οι επιβάτες του πλοίου φόρεσαν σωσίβια και παρέμειναν σε 2 σταθμούς συγκέντρωσης στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους. Η κατάσταση στο πλοίο είναι υπό έλεγχο, αλλά εξακολουθεί να αναδίδεται καπνός. Στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα ερευνήσουν εξονυχιστικά τους χώρους του γκαράζ, προκειμένου να δοθούν ξεκάθαρες εξηγήσεις για το αν θα πρέπει να ανοίξει ο καταπέλτης των οχημάτων. Το πλοίο μετέφερε 80 φορτηγά και 152 οχήματα. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας που πρόκειται να μεριμνήσουν για όλους τους επιβάτες και τα οχήματά τους.